Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Κορίνθου, τους Εφηρέους Οκήποδες, Συνεδρομικό Σωματείο στην Κορινθία και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου, διοργανούν τον 3ο ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου Αρχαίες Μυκήνες, Αρχαία Τενέα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος η διαδρομή του είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να παρουσιάσουμε. Θα γίνει την Κυριακή 24 Μαρτίου του 2019 και ώρα 10 το πρωί κίνηση από τις Αρχαίες Μυκήνες και τερματισμό στο στάδιο του Χιλιομοδίου, στο στάδιο του Χιλιομοδίου. Η διαδρομή είναι φανταστική όπως σας προείπα, το λόγο θα σας πούνε περισσότερα ο κύριος Παπαντονίου Αντώνης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στεφανίου, θα σας πει ο κύριος Παύλος Ζαναβάρας από τους Εφηρέους Οκήποδες και ο κύριος Παναγκουλόπουλος Θεόδωρος από τον Ορειβατικό Κορίνθου. Εμείς ως Δήμος Κορινθίων συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες που διοργανώνουν όλοι οι δρομικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, γιατί μας ενδιαφέρει να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες οι οποίες γίνονται από εθελοντές. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παναγκουλόπουλος Θεόδωρος, ο οποίος θα μας πει σχετικά με τον αγώνα για ό,τι αφορά το σύλλογο το οποίο εκπροσωπεί. Για τρίτη, όπως είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, για τρίτη χρονιά γίνεται ο μαραθώνιος δρόμος, ο οποίος τον έχει ανοίξει ο Ορειβατικός Σύλλογος με συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Στεφανιού. Ήταν κάποια ιδέα σε κάποιο μέλος να γίνει αυτός ο αγώνας. Και με τη φροντίδα και με τη του συλλόγου μας και με μέλη πολλά με ανοίξαμε για δουλέψαμε δηλαδή πάνω από ένα μήνα και ανοίξαμε αυτό το νόημα μαραθώνιο δρόμο, ο οποίος είναι γύρω στα 23 χιλιόμετρα και περνάει απάνω από στο αρχαίο μικρονομικό δρόμο και έχει ψώμετρο υψομετρική διαφορά γύρω στα 944 μέτρα. Είναι για καλούς αθλητές, για να έχουν καλή αντοχή και θέλω να ευχαριστήσω επίσημα και το Δήμαρχο που μας βοήθησε και θα σηματοδοτήσει αυτό το κεντρικό μονοπάτι από τις Μυκήνες μέχρι τις Σχεφιές. Είναι ένα σημαντικό μονοπάτι, θα το σηματοδοτήσει, είναι κάπου 44 χιλιόμετρα αυτό. Και επίσης θα σηματοδοτήσει και το μονοπάτι από τη Βρύση του Μουσταφά στην Αρχαία Κόρθο μέχρι την Αφροκόρθο Βόρα, μέχρι την πύλη της Αρχαιοκορίνθου. Αυτά τα δύο μας είπε θα τα σηματοδοτήσει. Εμείς τώρα σαν Ορειβατικός Σύλλογος και αυτά έχουμε σκοπό να ανοίξουμε από τις Μυκήνες πάλι άλλο μονοπάτι, το οποίο με τον χρόνο θα γίνει και αυτό για τρέξιμο, θα είναι για μαραθώνιο, μέχρι να περνάει από Δερβενάκια, Αγιο Βασίλη, Χιλιομόδη και να φτάνει μέχρι το κάστρο της Αρχαίας Κορίνθου. Εγώ εκπροσωπώ τον Αθλητικό Σύλλογο Δρομαίων Κορινθίας με την ονομασία Εφηρέοι Οκήποδες. Είμαστε ένα σύλλογο που ασχολείται με τα δρομικά γεγονότα του νομού μας. Διοργανώνουμε αγώνες, βοηθάμε ώστε να γίνουν αγώνες δρόμου στο νομό και όχι μόνο, όπου μας ζητηθεί. Είμαστε ένας οργανωμένος σύλλογος με πάνω από 100-120 μέλη, από τα οποία τα περισσότερα είναι δραστήρια, σαν αθλητές περισσότεροι. Εγώ εκπροσωπώ τον σύλλογο και για αυτό τον αγώνα το συγκεκριμένο που θα γίνει την Κυριακή μεθαύριο θέλω να τονίσω και να πω ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας και οργανωτικά και αγωνιστικά. Οργανωτικά είναι δύσκολος γιατί έχει να κάνει με δύο νομούς. Ξεκινάει από την Αργολίδα και τερματίζει στην Κορινθία. Περνάει από 3-4 μεγάλα βουνά τα οποία είναι κακοτράχαλα και δεν υπάρχει καν δάσος. Είναι μόνο πέτρα και πουρνάρι. Οι άνθρωποι του Ορειβατικού που άνοιξαν το μονοπάτι υπέφεραν πάρα πολύ μες στις πέτρες για να μπορέσουν και να το σηματοδοτήσουν και κάθε χρόνο να το φρεσκάρουν. Εγώ τους έχω βοηθήσει πάρα πολύ και τους δίνω συγχαρητήρια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον πρόεδρο του Πολιτιστικού του Στεφανίου, ο οποίος ο Αντώνης ο Παπαντονίου, ο οποίος ο πρόεδρος αυτός μας εμπιστεύτηκε εμάς να σαν δρομείς να του στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα, παρόλο που είναι πολύ δύσκολος. Να σας πω κάτι άλλο, ο αγώνας αυτός για τρίτη φορά γίνεται και είναι δύσκολος γιατί έχει μεταφορά δρομέων. Οι δρομείς δεν είναι ότι ξεκινάει ο αγώνας
από ένα σημείο, από μια πλατεία και ξανατερματίζει εκεί και είναι όλα εύκολα γιατί ερχόμαστε γύρω-γύρω. Είναι από τη μία πλευρά στην άλλη, 23 χιλιόμετρα σε δύο νομούς μέσα από βουνά. Είναι πολύ δύσκολο οι εθελοντές να προσεγγίσουν τα σημεία που έχει διαφυγεί το μονοπάτι. Υπάρχουν μονοπάτια που είναι σαν παγίδες, υπάρχει ρέμα με νερό άφθονο που είναι δύσκολη προσπέρασή του από τους δρομείς. Υπάρχουν στάνες με άγρια σκυλιά μαντριά που θέλουν πολύ προσοχή. Οι δρόμοι είναι λασπωμένοι πάρα πολύ από το χειμώνα που πέρασε και αυτό και άλλα πολλά καθιστούν δύσκολο το κομμάτι. Βέβαια, η θέα είναι φανταστική. Εγώ δύο φορές τον έχω τρέξει αυτόν τον αγώνα και φέτο λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού δεν θα μπορέσω να τον τρέξω. Είμαι στενοχωρημένος για αυτό. Είναι φανταστική η διαδρομή. Έχει θέα. Βλέπεις όλο τον Ναύπλιο στην αρχή, τις Μυκήνες. Φτάνεις σε ένα σημείο που βλέπεις μετά τον Ακροκόρυθο, όλο τον Κορινθιακό, μέχρι βλέπεις και τον Σαρονικό. Εμένα είμαι ο Άντωνης Παπαδονίου, πρόεδρος του Πυλιστικού Συλλόγου Στεφανίου. Να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε βήμα για να προβάλλουμε αυτόν τον αγώνα που θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά. Εμείς σκοπός μας ήταν η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και η προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του Δήμου. Όπως θα γνωρίζετε, γιατί είναι η τρίτη χρονιά τώρα που διοργανώνεται και θα ολοκληρωθεί, πιστεύω επιτυχώς, ο αγώνας, τον εμπιστεύτηκαν πάρα πολλοί δρομείς από όλο τον κόσμο. Ήδη έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 220 εγγεγραμμένους αθλητές, καταξιωμένους αθλητές, με διεθνείς διακρίσεις. Ακόμα είναι από το εξωτερικό, έχουμε Ιαπωνέζα, έχουμε Ολλανδούς, Άγγλους. Νομίζω ότι επέλεξαν να έρθουν σε αυτόν τον αγώνα, παρότι αυτό που είπε και ο Παύλος είναι δύσκολος αγώνας, βασίζεται στην ιστορικότητα της διαδρομής. Και όταν λέμε στην ιστορικότητα της διαδρομής, θέλουμε να προβάλλουμε τους αρχαίους μυκηναϊκούς δρόμους. Για όσους δεν ξέρουν, οι αρχαίοι μυκηναϊκοί δρόμοι ήσαν οι πιο καλά διατηρημένοι αρχαίοι δρόμοι που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Τα υπολείμματα του μυκηναϊκού δρόμου που χρονολογούνται από το 13ο αιώνα π.Χ. είναι ακόμα εμφανή. Υπάρχουν αγγελματικοί τείχοι πάνω από 4 μέτρα. Υπάρχουν οχετοί που σε ανατακτά διαστήματα 10-15 μέτρα βοηθούσαν ώστε το νερό που έρχονταν από τις βροχές να μην καταστρέφει το δρόμο. Υπάρχουν γέφυρες μυκηναϊκές με κυκλόπια τείχη. Όλα αυτά περνώντας πάνω από το δρόμο τα βλέπουν οι δρομείς. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές οι οποίοι έχουν φοβερή προσπάθεια έκαναν για να έχει αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα στεφθεί και με επιτυχία. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους εθελοντές, όλους τους συμμετέχοντες από την περιοχή εκεί, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι θα είναι σε διάφορα σημεία να βοηθήσουν και να έχει ένα καλό αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας.